Θα σε πω την ιστορία με το ρολόι, μην την ξεχάσω. Ήταν στο χωριό μια γυναίκα που κάθε βράδυ έλεγε στον άντρα της πού ήσουν τέτοια ώρα. Αυτός έπαιζε χαρτιά, μεγάλη άνθρωπη. Και της έλεγε, είχε ένα ρολόι στο σπίτι και της το έδειχνε πάντα, του το έδειχνε πάντα και του λέγε τι ώρα είναι πάλι αυτή που ήρθες. Αυτό το ρολόι του καθόταν εδώ. Μια μέρα λοιπόν πιάνει το χαλάει αυτός, βγάλεσε το ρολόι, δεν είχε ρολόι, οπότε και μερικές μέρες την γλίτωσε. Κάποια στιγμή λοιπόν γυρίζει πάλι το βράδυ αργά και λέει, του λέει αυτή, τι ώρα είναι πάλι αυτή που ήρθες, και λέει αυτός 10. 10. Εγώ ξάπλωσα 10. Και έχουν περάσει τόσες ώρες, πώς είναι 10. Αυτός ψύχρεμος λέει, αφού είναι 10, πώς θα το κάνω. Για κακή που είχε χτυπάει το ρολόι τότε μία. Του λέει, τ' άκουσε, μία χτύπησε. Τι θα σου παίξει το 0. Λέει η ελευθερία στην αγάπη. Είναι μια φράση που πρέπει να προσέξετε. Τα φτερά που σου χάρισα, τι τα έκανες. Και έρχεσαι πάλι κουρασμένη και ξυπόλυτη στο χώμα. Τα έχω τα φτερά που μου χάρισες. Αλλά όποτε τα φόρεσα, μερικές φορές δηλαδή, έχασα τον δρόμο. Κρίμα της λέει η ελευθερία γιατί για το ύψος που είσαι γεννημένη να βγεις, μόνο με τα φτερά μου. Μόνο με τα φτερά μου μπορείς.